Καλημέρα κύριε Αδαλή. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Γιατί πέφτει το πετρέλαιο αλλά δεν πέφτουν οι τιμές? Α, ξεκινήσω από αυτό κατευθείαν. Γιατί όπως σας είχα πει, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν σχεδιάζει έπρεπε να βάλει πλαφόν, αλλά έπρεπε να βάλει πλαφόν στην ανοησία. Όχι στις τιμές σε προϊόντα ρώσικα ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να ήταν. Και επειδή η οικονομία λειτουργεί με νόμους οι οποίοι είναι στα πρότυπα των νόμων της φυσικής, όποιος τους παραβαίνει, από εκεί και πέρα πρέπει να λογοδοτήσει για τα αποτελέσματα που φέρνει της ολέθριας στρατηγικής αυτής. Άλλωστε, θα σας υπενθυμίσω ότι αυτό το οποίο θα εξηγήσουμε τώρα σε δύο λεπτά και θα το καταλάβει εύκολα ο κόσμος, το είχα προβλέψει 17 μήνες πριν, ότι θα συμβεί εάν προχωρήσετε σε στρατηγική κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία. Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Ως σκληρός επικριτής του Πούτιν, πολύ θα ήθελα να το επιβάλλουμε κυρώσεις για αυτά που έκανε με τη Μέρκελ, όταν σύσσωμο το ελληνικό πολιτικό σύστημα από όλες τις πλευρές παρακαλούσε την Μέρκελ για ένα μνημονιάκι και τον Πούτιν για ένα λίτρο καύσιμα για φθηνότερες τιμές κατά ένα σεντ. Παρακάλια γονατιστή, κύριε Σαχίνη, κάνανε. Ένθεν κακήθεν. Και τώρα βγαίνουν κάποιοι και μου το παίζουν ότι είναι ιδιώκτες του Πούτιν. Αν είναι δυνατόν. Αυτοί οι οποίοι δεν ήθελαν καν να ακούσουν ότι η στρατηγική, όταν τους λέγαμε ότι η στρατηγική της Ευρώπης που εξαρτάται όλο ένα και περισσότερο από την Ρωσία είναι ολέθρια. Και πρέπει να προχωρήσουμε σε εξορίξη υδρών ανθράκων και αύξηση της παραγωγής μας, διότι έρχονται μαύρες μέρες και σκοτεινοί καιροί. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, να θες να κάνεις κυρώσεις χωρίς όμως να είσαι έτοιμος. Χωρίς να έχεις υποδομές, χωρίς να έχεις σταθμούς LNG, χωρίς να έχεις εναλλακτικές λύσεις, να κλείσεις δηλαδή συμφωνίες με άλλους και χωρίς να κοιτάξεις να εκμεταλλευτείς. Ό,τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δηλαδή. Να κοιτάξεις να εκμεταλλευτείς τους δικούς σου πόρους, ούτως ώστε να απεξαρτηθείς πραγματικά. Όχι να απεξαρτηθείς από τον Πούτιν και να εξαρτηθείς στους Καταριανούς και να τρέχουμε τώρα με σούσεις της κρίσης, με σκάνδαλα Qatar Gate. Έρχονται κι άλλα. Τώρα λοιπόν, επειδή δεν έδωσα καθόλου σημασία όταν είχα γράψει τα δύο άρθρα σχεδόν πριν 1,5 χρόνο για το τι θα πάθουμε από τις κυρώσεις, και το πάθαμε ήδη, και ειδικά το δεύτερο, αυτό που έγραφα για τα διηλιστήρια, προσοχή στα διηλιστήρια, αν θα κάνετε αυτό το πράγμα πέραν των όλων των άλλων, την έκρηξη των τιμών, η οποία έγινε, την είδαμε, τη ζήσαμε και ακόμα οι τσέπες μας κλαίνε ως καταναλωτές Ευρωπαίοι. Είχα πιστεί στην προσοχή στα διηλιστήρια, ότι εκεί είναι ο επόμενος στρατηγικός στόχος του Πούτιν και ότι εκεί θα γίνει η επόμενη μάχη, και γίνεται. Τώρα ακούω διάφορους από την κυβέρνηση να λένε ότι θα καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Συγγνώμη. Το Σεπτέμβριο του 2021, όταν ξεκίνησε η βαρβάτη ακρίβεια και ο ενεργειακός ο πληθωρισμός, πάλι τα ίδια δεν μας έλεγαν? Ότι παιδιά, Σεπτέμβριος τώρα μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουμε τελειώσει με το θέμα. Θυμάται κανένας τι έγινε μετά το Δεκέμβριο? Κύριε Αδαλή, γράψατε χθες ότι υπό κανονικές συνθήκες σήμερα στην Ευρώπη η τιμή στην Αντλία έπρεπε να είναι μέσω σταθμικά 20% χαμηλότερα από ό,τι είναι τώρα. Να μην πω για την Ελλάδα που τσακίζει όλα τα ρεκόρ. Η Ελλάδα είναι ο αρχηγός. Είναι αρχηγός, γιατί είναι διαφορετική περίπτωση. Ναι, είναι το αρχηγόπουλο. Είναι μια περίπτωση την οποία, ας πούμε, εγώ θα μπορούσα να κατανοήσω αυτή την πολιτική αν ήμασταν το Μονακό, το Λουξεμβούργο, ξέρω εγώ, το Βατικανό, ή ξέρω εγώ αν ήμασταν κανένα ζάπλωτο κράτος, ξέρω εγώ, και είχαμε παραγωγή. Θα μπορούσα να κατανοήσω να είμαστε πρωταθλητές σε παγκόσμια κλίμακα σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, θα σας πω κάτι που δεν το έχω πει μέχρι τώρα. Για να παράγεις καύσιμα, δεν μπορεί να αποφύγεις το πετρέλαιο. Δηλαδή, το 54% στην τιμή της Αντλίας στην Αμερική είναι το αργό πετρέλαιο. Δεν μπορεί να αποφύγει κανένας.
Και σας το λέω με ποσόστοση, ανεξάρτητα τι τιμή έχουν εκεί πέρα στην, στην Αντλία, που τα μετράνε με γαλόνια, είναι περίπου 4 λίτρα το γαλόνι. Εκεί είναι λοιπόν το 54% είναι το κόστος που προκύπτει από την προμήθεια του πετρελαίου. Οι φόροι στην Αμερική είναι μόνο 12% για την αμόλευδη και μόνο 14% για το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ. Και ενδιάμεσα αυτό που είναι τα στάδια της εμπορίας, ας το πούμε έτσι, της διήλυσης, της χοντρικής και της λιανικής διάθεσης, και τα τρία στάδια έχουν το υπόλοιπο. Έτσι είναι. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσο είναι? Για πείτε. Το 60% είναι φόροι. Μάλιστα. 24% ΦΠΑ και το ειδικό φόρος κατανάλωσης. Το 60% είναι φόροι. Και κάθονται και μιλάνε για σχροκέρδια. Μα οι φόροι στην τιμή του λίτρου, στην αμόλυβδη, είναι περισσότερο από όσο κοστίζει το βασικό προϊόν, το οποίο είναι το πετρέλαιο. Απλά το προμηθευτούν όλοι αυτοί. Και τελικά και τα τρία στάδια μένουν με ένα 25-26% περιθώριο να κερδίσουν και να κερδοσκοπήσουν, δηλαδή όσο κερδίζει για πλάκα το κράτος με 24% ΦΠΑ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και τώρα πάνε να κάνουν, από ό,τι κατάλαβα στην εισαγωγή σας, πάνε να κάνουν, λέει, να κάνουν μια πολιτική. Τι πολιτική να κάνουν? Και δεν μας λένε ότι πέρυσι δημοσιονομικά θησάβρισαν. Αυτός που εσχροκέρδισε ήταν το κράτος. Δεν είδαν τα στατιστικά της Τελστάτ, τα οποία εγώ πολύ θα ήθελα να τα ρίξω μια ματιά σε βάθος. Εγώ τα τελικά νούμερα, σε βάθος, επαναλαμβάνω, αλλά τώρα λέμε 11% αύξηση των εσόδων από φόρους. Πέρυσι είχε το ελληνικό κράτος 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, 11%. Άρα, κύριε Αδαλή, η εκτίμηση του Υπουργού σήμερα το πρωί ότι πάμε σε αποκλιμάκωση των τιμών, που και αυτό θα το δούμε αν θα ισχύσει, εκτός αν έχετε μια εικόνα, και γι' αυτό το λόγο μειώνω την κρατική επιδότηση στα νοικοκυριά. Ναι. Μένει να το δούμε πώς θα αποτυπωθεί στους λογαριασμούς των νοικοκυριών. Για την Αντλία δεν το συζητώ, μας δώσατε και καταλάβουμε. Θα τα πούμε στον κύριο Υπουργό, τα ίδια λέγανε και το Σεπτέμβριο του 2021. Τα ίδια λέγανε. Έτσι, γιατί και δεν ξέρω τι να κάνουν τον Ιανουάριο. Και μετά το Φεβρουάριο, αρχές Μαρτίου, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, εκεί χάσανε τα αυγά με τα καλάθια. Λοιπόν, ας τα πείσουν τώρα όλα αυτά και ας πούνε επιτέλους αλήθεια στον κόσμο. Διότι δεν πάει παρακάτω η δουλειά. Εδώ, να σας πω κάτι, έχουμε μπλέξει τώρα με μια ιστορία η οποία δεν έχει, δηλαδή, καμία απολύτως λογική. Το έγραψα στο άρθρο, όποιος θέλει λεπτομέρειες που μπορείτε να μπει στο SL Press. Να το διαβάσει. Αλλά με συγχωρείτε πολύ, αυτοί που θεωρούν ότι σήμερα θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση, ενεργειακό πληθωρισμό έχουμε. Θεωρούν, ας πούμε, τα 85 με 90 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο ότι είναι μια τιμή χαμηλή, επειδή δεν είναι 125-130 που είχε φτάσει τα 90. Πότε ιστορικά, πότε είχαμε χαμηλή τέτοιες τιμές, 90, 85, πότε? Εδώ δεν μπορεί ολόκληρη η Αμερική να αναπληρώσει τα στρατηγικά της αποθέματα, διότι τα έχει αγοράσει με 25 δολάρια το βαρέλι πριν δύο χρόνια, τρία, επί Τραμπ, και τώρα δεν μπορεί καν να σκεφτεί να θα αγοράσει 180 εκατομμύρια βαρέλια με 90 και 85. Και περιμένουμε πότε θα πέσει από τα 70. Δεν πέφτει. Πού είναι οι χαμηλές τιμές? Από πού περιμένουν να αποκλιμακωθεί ο ενεργειακός πληθωρισμός? Θα πάμε στο φυσικό αέριο. Στην Αμερική έχει πέσει αυτή τη στιγμή σε επίπεδα τα οποία θυμίζουν πραγματικότητα. Περίπου δηλαδή 3 ευρώ ένα MMBTU, βρετανικές θερμικές μονάδες, αλλιώς το μετράνε εκεί. Εδώ στην Ευρώπη θεωρούν τα 55 ευρώ η μεγαβατόρα, γιατί έτσι τη μετράμε, τη θεωρούν δηλαδή μια καλή τιμή. Ρωτήστε, πάρτε ένα τηλέφωνο, εσείς που στέκρετε ο δημοσιογράφος, πάρτε τον υπουργό, πάρτε έναν μέσα από το υπουργείο και το πείτε. Πώς λες στον κόσμο αυτά τα πράγματα, άνθρωπέ μου? Τα 55 που είναι σήμερα πεσμένο. Ναι, πράγματι είναι πολύ πεσμένο. Είναι μια καλή τιμή όταν όλη τη δεκαετία του 2010 έως το 2019 στην Ευρώπη το φυσικό αέριο δείκτης TTF κινούνταν από 7 ευρώ. Έτσι.
Έως και 24 ευρώ. Έτσι. Και καλά κάνετε και υπενθυμίζετε ότι η ενεργειακή κρίση επιτάθηκε στον πόλεμο, ναι, αλλά ήταν προπόλεμο. Μην τρελαθούμε τώρα. Να σας πω και κάτι. Και μέσα στην πανδημία, το 2020, όταν έγινε το lockdown και όλα αυτά, στην Ευρώπη το φυσικό αέριο έπεσε στα 3,5 ευρώ η μεγαβατόρα. Λοιπόν, και μετά το 2021, όταν επανήλθε η οικονομία και άρχισαμε να προσπαθούμε να λειτουργήσουμε, είχε πάει στα 17-18. Και θεωρούν τα 55 στο Υπουργείο καλή τιμή του δείκτη TTF, για να μην πιάσω τώρα για τα LNG και όλα αυτά, και για να μην μπούμε στις απάτες, γιατί περί απάτης πρόκειται να κοροϊδεύεις τον κόσμο ότι βάζεις κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά στο LNG έχουν ξεχάσει να βάλουν κυρώσεις στο ρωσικό. Ναι, σωστά, μας το είπατε την άλλη φορά αναλυτικά, είναι εντυπωσιακό. Ναι, και πάνε οι Ιάπωνες και συνεταιρίζονται με τις εταιρείες του Πούτιν, με κοινές εταιρείες, και συνεταιρίζουν, είναι συνέτεροι από τον Αύγουστο πέρυσι, συνέτεροι, πώς το λέει, επενδυτές με δύο μεγάλες εταιρείες για παραγωγή LNG, προμήθεια LNG από τη Ρωσία, οι Ιάπωνες, και για να βγάζουν και κάτι πίσω. Αυτοί να το πουλάνε στην Κορέα, στην Νοτιοανατολική Ασία και όλα αυτά. Δηλαδή, ποια είναι η λογική αυτή τη στιγμή ο Σούνακ, ο Ινδός, ποια λογική κουβαλάει μέσα στο κεφάλι του, όταν λέει ότι εγώ είμαι το Ζελένς και θέλω να του στείλω άρματα, αυτά τα αγγλικά τη αγγλική κατασκευή, να του στείλω το ένα, να του στείλω το άλλο, και ίσως του στείλω και αεροπλάνα και να κάνουμε και να πούμε και ένα πόλεμο δηλαδή, αυτό μας λένε. Το βράδυ όμως, εγώ βλέπω άλλα πράγματα. Όταν κλείνουμε στα ταμπλό τις συμφωνίες, εγώ βλέπω ότι περισσότερο βοηθάει την Ινδία, από όπου γεννήθηκε η μητέρα και ο πατέρας του και έλκει την καταγωγή του, παρά την Αγγλία που είναι πρωθυπουργός. Αυτό βλέπω εγώ. Διότι σε ανίποπτο χρόνο πάλι σας είχα πει ότι η αλλαγή του δόγματος από Asia Pacific σε Indo Pacific και η AUKUS, η οποία μπήκε στην ειδησιογραφία με πολύ δύναμη, και όπως δυνατά μπήκε, έτσι δυνατά βγήκε κιόλας. Σωστό. Δυνατά βγήκε. Έχει εξαφανιστεί αυτή η συμφωνία. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτό ήταν μια κίνηση αντίδρασης και στη συμφωνία των Γάλλων με το Ιράκ, που έγινε η Total Energy και πήραν ένα τεράστιο κομμάτι και άλλαξαν το status quo, το γεωπολιτικό στην περιοχή, σε τέτοιο βαθμό, ας πούμε, που τρέχουν όλοι και δεν φτάνουν εκεί με τα 27 δις επένδυση στο Total Energy. Αλλά ήταν όμως και ότι η Ινδία την ίδια ακριβώς περίοδο έκανε μια συμφωνία ανοίγοντας ένα νέο ναυτικό δρόμο, μια καινούργια εφοδιαστική αλυσίδα από το λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας στο Ροβοροσίς προς τις δυτικές ακτές της Ινδίας, στο Τζάμναγκαρ. Δηλαδή εκεί δεν είναι να πεις ότι δεν το ήξερε το Υπουργείο ή ξέρω εγώ δεν το ξέρανε δικοί μας. Μα σταθείτε, όλοι οι Έλληνες εφοπλιστές ξέρουν γιατί μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν σήκωσαν το τηλέφωνο, πάρουν έναν να το ρωτήσουν τι είναι αυτό, γιατί είναι τόσο σημαντικό. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι σε σχέση με τα δικά μας δηληστήρια, αυτό το δηληστήριο έχει 8, 9 και 10 φορές μεγαλύτερη δυνατότητα διήλυσης, για να διηλύσει, κύριε Σαχίδη, 1,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα. Τη μέρα. Άρα η αλήθεια που δεν υπόθηκε ποτέ είναι ότι, εντάξει, οι κυρώσεις στους ρωσικούς αγωγούς, το παιχνίδι όμως μεταφέρθηκε αλλού. Αυτό δεν μας λένε. Ξέρετε γιατί στην Ευρώπη έγραψα ότι έπρεπε ήδη τα καύσιμα να ήταν 20% φθηνότερα. Δεν είναι ότι κερδοσκοπεί ο βενζινάς ή ο έμπορος χοντρικής διάθεσης ή το διελιστήριο. Δεν κερδοσκοπούνε. Είναι η οικονομία. Διότι παλιότερα η Ρωσία πουλούσε περίπου 4,5 με 5 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ και αμόλυβδης λυσμένων προϊόντων γενικά στον πλανήτη την ημέρα. Σε πολύ φθηνές τιμές, διότι η Ρωσική Ομοσπονδία πρημοδοτούσε με έξτρα φοροαπαλλαγές όσους έκαναν εξαγωγές σε δηλισμένα προϊόντα. Ενώ σε αυτούς που έκαναν εξαγωγές σε αργό πετρέλαιο είχε βαριά φορολογία. Και έτρεχαν λοιπόν όλοι να πουλάνε αυτά τα φθηνά, το ντίζελ ας πούμε, που είχε μια σημαντική παρουσία, να το πουλάνε φθηνά στην Ευρώπη που το χρειαζόταν για να κινεί τη βιομηχανία της. Και τρέχαμε όλοι να πάρουμε από εκεί. Και δεν είχε κανένα επιπλέον κόστος στις συμφωνίες, ξέρετε γιατί ήταν δίπλα.
Τι να κάνουμε τώρα, ο Θεός έβαλε τη γεωγραφικά τη Ρωσία δίπλα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αν τις αλλάξουμε θέση τώρα την πάμε στη Λατινική Αμερική. Δίπλα είναι. Και επειδή είναι δίπλα, κύριε Σαχίνη, το έξτρα κόστος της μεταφοράς ήταν 4 με 5 μέρες τα ναύλα. 4 με 5 μέρες. Τώρα λοιπόν κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Τώρα ο Σούνακ, ας πούμε, και όλοι οι υπέρμαχοι του πάμε να μπούμε να διαλύσουμε τον Πούτιν. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται περί μαζικής ιστερίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας βοηθούν τον Πούτιν. Διότι προσέξτε, ο Πούτιν βλέποντας όλα αυτά έκανε τον σκοτεινό στόλο, όπως το είχα γράψει την άλλη φορά, ένα στόλο 120 δεξαμένο πλοίο με τα οποία αποφεύγει τις κυρώσεις. Και τι κάνει. Μειώνει για αυτόν το κόστος, αλλά το κόστος για τους υπόλοιπους δεν μειώνεται. Διότι όταν, παράδειγμα τώρα, θέλει 20 μέρες ένα ταξίδι για να μεταφέρει από το, πώς το λένε, από το Νοβοροσίσκ στις δυτικές ακτές της Σιδίας το Αργό, μετά σε αυτό το ταξίδι βάλτε και το περίμενε την ράδα που λέμε τα πλοία, δεν είναι μόνο η καθαρή διάρκεια του πλού, μετά πρέπει να κληθεί η παραγγελία από το Ηνωμένο Βασίλειο και να χρειαστούν άλλες 30 μέρες περίπου για να φύγει το δηλισμένο προϊόν από την Ινδία και να πάει στο λίγο στα λιμάνια της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό το κόστος το επιπλέον των μεταφορικών, ποιος νομίζει ότι το πληρώνει? Ποιος το πληρώνει? Ποιος το πληρώνει? Ο καταναλωτής. Όταν η Αγγλία δεν είχε εισάγει δηλισμένα προϊόντα ποτέ από την Ινδία. Ποτέ. Και μόνο πέρυσι εισήγαγε 225, αυτά που ξέρουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν ξέρουμε σίγουρα. 225 φορτία. Μάλιστα. Με ένα επιπλέον κόστος, πώς περιμένουν αυτοί να πέσουν οι τιμές? Μετά έχουμε και χειρότερα, κύριε Σαχίνη, και νομίζω πρέπει να τα πούμε. Τα οποία αφορούν τη γειτονιά μας. Νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, γιατί τι συμβαίνει στη Βουλγαρία. Γιατί βλέπω κάποιους ξυνίζουν τη μούρη τους. Δεν με ενδιαφέρει πολιτικά και οι σχέσεις και το τι θα έπρεπε να λέγεται. Γιατί αυτό που θα έπρεπε να λέγεται είναι αυτό που συμβαίνει. Όταν η Βουλγαρία εξαιρείται από τον κατάλογο των χωρών του εμπάργου στο ρωσικό πετρέλαιο και εισάγει κανονικά μέχρι τώρα, σήμερα που μιλάμε, 150.000 βαρέλια τη μέρα ρώσικο πετρέλαιο. Πού πάει αυτό το πετρέλαιο, αναρωτήθηκε ποτέ κανένας. Γιατί δεν λέει ο υπουργός, συμφωνεί με αυτό το πράγμα? Πώς το βλέπει? Τι έγινε τότε? Γιατί, με συγχωρείτε πολύ, αυτό το πετρέλαιο πάει και διυλίζεται στην πόλη Πύργος, στον Μπουργκάς. Ξέρετε πόσες φορές την έχουμε αναλύσει για άλλους λόγους, για τους αγωγούς τώρα αυτή την πόλη. Σε ένα μεγάλο για τη δεδομένα της περιοχής διυλιστήριο, με ικανότητα να διυλίζει 140.000 βαρέλια την ημέρα, έρχεται το ρωσικό πετρέλαιο, πάει στο διυλιστήριο και όλοι θεωρούν ότι το βουλγάρικο δημόσιο κερδίζει. Ούτε ένα ευρώ δεν κέρδισαν πέρυσι, κύριε Σαχή. Ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ, ναι. Γιατί δεν ξέρω τι κάνουν εκεί οι Ρώσοι που έχουν το διελιστήριο της Λουκόιλ. Κάποιοι λένε μαγειρεύουν τα βιβλία. Κάποιοι, εγώ πιστεύω, μπορεί να παρουσιάζουν ζημίες. Δεν ξέρω τι από τα δύο μπορεί να συμβαίνει. Αλλά ό,τι και αν συμβαίνει, παρουσιάζοντας ζημίες, το βουλγάρικο δημόσιο εισπράττει φράγκο. Τίποτα. Διελίζεται λοιπόν το πετρέλαιο και επειδή εκεί δεν το χρησιμοποιούν για ηλεκτροπαραγωγή, σας θυμίζω ότι η εγκατάσταση, η πυρηνική εγκατάσταση στον Μπέλενε καλύπτει 45% των ηλεκτρικών αναγκών της Βουλγαρίας. Παίρνουμε και εμείς από εκεί. Μάλιστα. Εμείς καλύπταμε το 5% των αναγκών μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μισό λεπτό, με εισαγόμενο ρεύμα από τη Βουλγαρία εννοώ, που παράγεται στα πυρηνικά της εργοστάσια. Το υπόλοιπο ήταν ελεύθερο σχεδόν όλο προς εξαγωγές, οι οποίες εξαγωγές, κύριε Σαχίνη, αν έχετε το Θεό σας, πού γίνονταν? Πού? Που γίνονται, όχι που γίνονται μέχρι τώρα, στην Ουκρανία. Δηλαδή ακούστε τώρα και αυτό, ρωτήστε τους έγκριτους στρατιωτικούς αναλυτές σας. Πώς τους φαίνεται που τα ουκρανικά τάγκς που πάνε στον πόλεμο με τη Ρωσία έχουν διελισμένο ρωσικό πετρέλαιο μέσα στις μηχανές τους? Ωραίος κόσμος, πολύ ωραίος κόσμος. Μας πει κάποιος πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεύτερον, επειδή δεν το ξοδεύουν όλο να γεμίζουν τα τάγκς και τα στρατιωτικά τους οχήματα, αλλά το βάζουν και στην κατανάλωση οι Ουκρανοί, πώς φαίνεται άραγε στον Ουκρανό αγρότη που γεμίζει το τρακτέρ του με ρωσικό καύσιμο και πάει να οργώσει τα χωράφια
με πανάκριβες τιμές σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν στην Ουκρανία πριν. Για την Ουκρανία μιλάω. Δηλαδή τώρα που ο Ουκρανός έχει 30% περίπου μεγαλύτερο, 25% περίπου μεγαλύτερο κόστος μεσοσταθμικά σε καύσιμο, σε πετρέλαιο κίνηση, ο Ουκρανός αγρότης. Υπάρχει κάποιος κουφιοκεφαλάκιας που χαράσει πολιτική που να πιστεύει ότι η νέα σοδιά που θα βγει μέσα στο καλοκαίρι του ουκρανικού σιτηρού θα είναι πεσμένη? Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος από το Λονδίνο, υπάρχουν στοιχεία για αυτά που λέει ο κύριος Σαδαλής για τη Βουλγαρία? Είναι πάρα πολύ σοβαρό, λέει. Το ακούω πρώτη φορά. Πρώτη φορά τα ακούει, γιατί πρώτη φορά τα λέμε και τα γράφουμε. Ποια φορά δεν το γνωρίζει να τα γράψει κανένας? Πώς δεν υπάρχουν στοιχεία? Ας μπει στο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δει και τις δύο αποφάσεις που επιτρέπουν την Βουλγαρία να εισάγει, πώς το λένε, πετρέλαιο. Από εκεί και πέρα, ναι, βεβαίως, οποιοδήποτε πάρει που ασχολείται με την αγορά πετρελαίου, πόσες εισαγωγές κάνει κάθε μέρα σε σκόπι, θα το βρει, δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Για ακούστε εδώ, ο φίλος ο άλλος ο Νικόλας τώρα, μισό λεπτό, γιατί θέλω να βάζω και τους ακροατές εδώ. Ας αφήσουμε λίγο, λέει, την Ευρώπη. Έρχομαι στην Ελλάδα, λέει, κυρία Δαλή. Σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές σε όλες τις αναλύσεις. Επιμένετε πως δεν είναι σχροκέρδη αλλά φόροι. Οι ίδιοι φόροι όμως, λέει ο Νίκος, ίσχυαν και πριν 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Τα καύσιμα όμως δεν είχαν 2 ευρώ το λίτρο. Η τελευταία φορά που αυξήθηκαν οι φόροι στα καύσιμα ήταν το 2017. Ναι, έχουμε τους ψηλότερους φόρους. Αλλά όχι μόνο, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλιώς, λέει, να δώσουμε ελεημοσύνη στους δηληστηριάδες, ακούστε το λίγο, στους εφοπλιστάδες και στην υπόλοιπη αλυσίδα. Να θέσω υπόψη και τις αποκαλύψεις με τη μαφία των καυσίμων και την αγαστή συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και να ενημερώσω πως οι τιμές πετρελαίου πριν 3 χρόνια ήταν 70 δολάρια και σήμερα είναι στα 78. Άρα δεν είναι ούτε ακριβό το πετρέλαιο που να δικαιολογεί τέτοια άνοδο στις τιμές στην Ελλάδα. Είναι στα 78 το WTI, είναι στα 89, ήταν προχθές και έχει πάει στα 86. Μάλιστα. Θα διορθώσω. Ναι, η ερώτηση ποια είναι, αν υπάρχει σχροκέρδη, αν δεν υπάρχει. Ναι. Είναι μόνο φόροι, λέει, ή εδώ παίζουν. Υπάρχει περίπτωση σε μια αγορά, η οποία υπάρχουν άνθρωποι, να μην υπάρχει ένα ποσοστό που εσχροκερδούν? Πείτε μου εσείς. Αλλά ποιος, εγώ αυτό που φωνάζω είναι το εξής: να εσχροκερδίσει ποιος? Ο βενζινάς, που σας λέω, όλο το σύστημα των βενζινάδικων σε όλη τη διαμόρφωση των τιμών συμμετέχει κατά 4%. Δηλαδή, συγγνώμη, η εσχροκέρδεια είναι όταν ο βενζινάς, παράδειγμα, αυξήσει ή μειώσει την τιμή 2-3 ευρώ. Αυτό είναι εσχροκέρδεια? Συγγνώμη, 2-3 λεπτά το ευρώ ήθελα να πω. Αυτό είναι εσχροκέρδεια? Πείτε μου, είναι εσχροκέρδεια αυτό? Ποια είναι η δυνατότητα να διαμορφώσει την τιμή προς τα πάνω ο δεύτερος κλάδος της χοντρικής? Να κάνει τι? Πόσο να τη διαμορφώσει προς τα πάνω? 0,03? 0,02? Πόσο να τη διαμορφώσει παραπάνω? Αυτό είναι εσχροκέρδεια? Αλλά και από την εσχροκέρδεια, να σας πω κάτι, από την εσχροκέρδεια, ξέρετε ποιος οικονομάει? Το κράτος. Γιατί μετά έρχεται και προσθέτει το ΦΠΑ. Σωστό αυτό. Μετά έρχεται και προσθέτει το ΦΠΑ. Ο οποίος ΦΠΑ, να απαντήσω στον. Είναι μοναδική περίπτωση στον κόσμο που είναι φόρος πάνω σε φόρο, διότι προσμετράται πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και αυτό σωστό. Ναι, δηλαδή φόρος πάνω στο φόρο. Ακούστε, και τα καθόμαστε τώρα εμείς, τα κοροϊδευόμαστε ότι εσχροκερδεί ή ο βενζινάς ή αυτός μεταφέρει τη βενζίνη ή ο ίδιος διελιστής. Λέει εδώ ο Θάνος, καλημέρα. Αυτή τη βδομάδα. Να πω κάτι όμως, πισό λεπτό. Ναι. Μπερδεύουν κάποιοι την εσχροκέρδεια με το λαθρεμπόριο. Ναι. Δεν ξέρω να το κάνεις και εμένα. Άλλο το λαθρεμπόριο, όπου αν πιαστεί κάποιος και κάνει λαθρεμπόριο ή παίρνει το πετρέλαιο θέρμανση, πετρέλαιο κίνηση, τα γνωστά ή το στρατιωτικό. Που είχαμε τέτοιες περιπτώσεις και δημοσιογράφοι το είχαν αναδείξει. Λαθρεμπόριο και νοθεία, ναι, έχετε δίκιο. Και λαθρεμπόριο και νοθεία, εκεί θέλει ξύλωμα και πέταμα έξω από την αγορά, για να μην ξαναπεί ποτέ στην αγορά αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι σχροκέρδια, αυτό είναι κλοπή, είναι άλλο πράγμα τώρα. Είναι κομπίνες. Λέει ο Θάνος εδώ, καλημέρα. Αυτή τη βδομάδα που γίνονται οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο, ο τομέας της ενέργειας περιμένει αύξηση κερδοφορίας κατά 225%. Άλλος φίλος μου γράφει εδώ,
Κύριε Αδαλή, μήπως να κατεβείτε στην πολιτική. Άσχετο. Καλημέρα, λέει. Μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Αδαλής τι είναι η αναπροσαρμογή TIF στους λογαριασμούς αερίου που είναι η πιο μεγάλη από το λογαριασμό. Είναι η μεγάλη επιτυχία της πολιτικής σας. Τεράστια επιτυχία της πολιτικής. Δηλαδή, θα σας το εξήγησα πριν και για το πετρέλαιο. Όπου εκεί δεν είναι θέμα εσχροκέρδειας. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Όταν έχουμε χάσει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα της αδιάλειπτης πάυθυνης παροχής μέσω αγωγών και σε πετρέλαιο και σε φυσικό. Τι χάσαμε αυτή. Το καταλαβαίνετε, τι χάσαμε. Και τώρα αυτή τη στιγμή εξαρτώμαστε πότε από τον κυματισμό της θάλασσας, πότε από τον καιρό, πότε αν υπάρχουν ελεύθερα βαπόρια, για να έρθει εδώ η τροφοδοσία πιο ακριβή, διότι τη φέρνουμε πολύ μακριά. Απλά είναι τα πράγματα. Και το LNG είναι πιο ακριβό γιατί το φέρνουμε πολύ μακριά. Λοιπόν, ποια κάθονται τώρα όλοι και βρήκανε να απαλλάξουν τις ευθύνες και τους κυβερνητικούς αλλά και την αντιπολίτευση. Γιατί και αυτή, να σας πω κάτι, και πριν τα ίδια έκανε, και άμα βγει η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση, τα ίδια ακριβώς θα κάνει. Διότι δεν υπάρχει στόχος και όραμα. Να σας πω κάτι δηλαδή, για να βγείτε έξω από τα ρούχα σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν. Τώρα μαθαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή πήρε χαμπάρι τι γίνεται στη Βουλγαρία, λέει θα απαγορεύσω στη Βουλγαρία να πουλάει ρωσικά προϊόντα στον πλανήτη, δηλισμένα ρωσικά προϊόντα στον πλανήτη. Αλλά ξέρετε, βάζει μια εξαίρεση. Πλην της Ουκρανίας. Εδώ γελάνε τώρα. Λοιπόν, ναι, αυτό σας λέω τώρα. 3 Φεβρουαρίου θα γίνει. Και ο κόσμος κάθεται και αναζητά πηγές. Τι αναζητάτε πηγές, τι κάνετε, πού δεν τις βρείτε τις πηγές. Μάλιστα. Καταλάβαμε, εντάξει. Πηγές. Οι πηγές είναι στην αγορά. Όταν τα στελέχη της αγοράς δεν τους καλούν να μιλήσουν, δεν θα μάθει ποτέ κανένας τίποτα. Τι γίνεται και θα βγουν στο καταλάβαμε... και θα γελάνε. Καταλάβαμε και στον πόλεμο ποιοι κερδίζουν τώρα, κύριε Δαλή. Εδώ μου λέει ένας συμπατριώτης σας, ο Κούλης, ο Κωνσταντινίδης. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στον εξαιρετικό και ενίοτε απίστευτο κύριο Αδαλή. Θέλω να το ρωτήσω λίγο το εξής. Όταν είχε πει ο Πρωθυπουργός μας πέρυσι ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, υπάρχει περίπτωση να ήξερε ότι θα γενικευτεί ο πόλεμος και ότι θα τραβήξει τέτοιο μάκρος? Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Συγγνώμη κύριε Σαχίδη, εγώ σε εσάς, αλλά και σε άλλους έγκριτους συναδέλφους σας, δεν είχα πει 24 Φεβρουαρίου έγινε εισβολή στην Ουκρανία. Και αρχές Μαρτίου, την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά τότε σε εσάς και σε άλλους είχα πει μη περιμένετε blitzkrieg. Αυτά δεν λέγανε οι πολιτικοί? Ότι η Ουκρανία θα πάει για ένα blitzkrieg, τα ξεχάσατε? Ότι θα κάνει μια αστραπιαία επίθεση και θα καραχτεί στη Βουλγαρία και θα έχουμε ιστορίες κτλ. Ποιο blitzkrieg είδατε εσείς? Με τι? Με τα σαράβανα του Σοβιετικού στρατού που μπουκάραν, αφήστε τώρα. Φαινόταν από την αρχή ότι αυτό το πράγμα ήταν μια επιχείρηση ενεργειακής φθοράς της Ευρώπης. Το κατάλαβε όλος ο πλανήτης, μέχρι και στο Βόρειο Πόλο γινόντουσαν τέτοιες συζητήσεις, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το κατάλαβαν αυτοί. Αυτοί δεν το κατάλαβαν. Καταλάβαμε εμείς πολλά σήμερα με το παράδειγμα της Βουλγαρίας. Εδώ βλέπω από τα μηνύματα του κόσμου. Αν θέλετε, προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Μην νομίζει ο κόσμος ότι επειδή στην αρθογραφία εσείς ξέρετε καλύτερα τον καθένα με την εμπειρία σας, ότι δεν έχουμε απόλυτο χώρο, πρέπει να πούμε μερικά πράγματα σύντομα, μπορείς να διαβάσει ο κόσμος, μην βαρεθεί. Πόσα παραδείγματα άλλα θέλετε να σας πω? Πόσα παραδείγματα? Μήπως ότι προ 2 μηνών χρηματοδοτήσαμε πόλεμο σε αφρικάνικο κράτος κατευθείαν ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας λεφτά στο στρατό μιας χώρας να πάνε να καταρρίσει τους αντάρτες, να ματοκυλιστούν δηλαδή εκεί πέρα γρήγορα 79 και 60 εκατομμύρια ευρώ. Κατευθείαν σε λεφτά, όχι σε οπλικά συστήματα. Κατευθείαν σε λεφτά στο στρατό μια χώρα να πάνε, να το κυλιστούν, να τελειώνει η ιστορία για να πάμε εμεί να πάρουμε το φυσικό αέριο. Τι μου λέτε τώρα? Αυτά είναι έσχη. Αυτά είναι έσχη. Με συγχωρείτε πολύ. Ναι, να απεξαρτηθούμε εδώ και τώρα από τον Πούτιν γιατί είναι αυταρχικός. Αλλά όταν μα προτείνανε αυτό το γελίο πράγμα, δηλαδή να απεξαρτηθούμε από τον Πούτιν, να πάμε να εξαρτηθούμε στο Ιράν. Λέει και αυτή ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το απάβγασμα της δημοκρατίας είναι εκεί, έτσι. Και όλα αυτά που γίνανε. Κύριε Δαλή, έχετε δίκιο. Θέλω να δούμε και μία άλλη παράμετρο. Διότι εσείς λέτε ότι ναι, υπάρχει μία αποκλιμάκωση των τιμών. Εξηγήσατε όμως γιατί παραμένουν ψηλά στην Αντλία και Αλαχού. Δεν ξέρετε πώς θα πάει ακόμη το πράγμα.
αν θα συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση, θα σταθεροποιηθεί ή ξαφνικά θα κάνει ένα πικ. Κοιτάξτε, οι αγορές αυτές πλέον λειτουργούν πολύ διαφορετικά από ό,τι λειτουργούσαν το 20 και πολύ διαφορετικά από ό,τι λειτουργούσαν το 2014 στην προηγούμενη, στο προηγούμενο κράχ που έγινε. Και θέλει λίγο να ασχοληθεί κάποιος που βγει και να μιλήσει, από τους πολιτικούς εννοώ. Έτσι. Καλύτερα αυτοί να μην μιλάνε καθόλου, όπως η Φόρντερ-Λάιεν θα πρέπει να τους απαγορευτεί δια νόμου να μιλά. Δεν έχει δικαίωμα να μιλά γιατί κάνει ζημιές στην αγορά. Αυτό όμως το οποίο ουσιαστικά μένει από εδώ και στο εξής είναι ότι πάλι θα βρεθούν στη φάση να αξιολογηθούν αυτές οι δηλώσεις τους. Και εγώ ρωτάω τον οποιοδήποτε είναι μέσα στο Υπουργείο, πιστεύει ότι η παρατεταμένη καλοκαιρία, η οποία ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά, υπάρχουν και άλλοι λόγοι βέβαια, να είμαστε δίκοι, το ότι συμπιέζονται οι τιμές στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο προς τα κάτω. Στο φυσικό αέριο δε, που υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση, αν παρατηρεί, κανένας δεν μιλάει για την πληρότητα των αποθηκών στην Ευρώπη, που είναι άνισα κατανεμημένες, αλλά ακόμα και έτσι. Είχε φτάσει 100%, έπεσε στο 83% και τώρα είναι στο 75%. Που για πενταετή πρότυπο είναι καλό το 75%. Είμαστε καλά για αυτή την εποχή. Αν όμως έρθει αύριο μεθαύριο ένα πολικό ψύχος, ένας ιετός, θα σας πω κάτι το οποίο κάποιοι λένε 75% και το θεωρούν πολύ. Ξέρετε, αν σταματήσει ο εφοδιασμός σε φυσικό αέριο, το 75% ξέρετε πότε γίνεται 10%. Σε 4 μέρες. Σε 4 μέρες. Όπως τα ακούσατε. Για να ξέρουμε. 4 μέρες. Με ένταση. Μεγάλη ένταση όμως, έτσι. Ναι, ναι. Για θερμοκρασίες -5, -3, να υπάρχει ψύχος και να θέλουν όλοι φυσικό αέριο. Και επειδή η κατανάλωση έχει μειωθεί, παράδειγμα στην Ελλάδα έχει μειωθεί, δεν το λένε πολύ πολύ, έχει μειωθεί πάνω από 15%, μπορεί το 4 μέρες να γίνει 5 εξ αυτών. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η πολιτική τους στοχεύει στη μείωση. Ξέρουν τι τους περιμένει. Μην νομίζετε. Ξέρουν ότι δεν έχουμε αποφύγει ακόμα το blackout τώρα και θα το ξανασυναντήσουμε το καλοκαίρι και μετά την επόμενη χρονιά. Το ξέρουν γιατί δεν έχουν κάνει έργα υποδομής. Αλλά αυτό όμως το οποίο είναι πραγματικά εξοργιστικό είναι να το κρύβουν από τον κόσμο και να λένε ότι είμαστε 75-80% φουλαρισμένοι και είμαστε εντάξει. Τι εντάξει είμαστε? Είμαστε εντάξει γιατί κάτι άλλο που κρύβουν, κύριε Σαχίνη. Και εγώ δεν έχω μάθει ζωή μου να λέω ψέματα ή να κάνω τον παπαριστάν τον πολιτικό για, πώς το λένε, για να ανταλλάσσω το ψέμα ή το κρύψιμο των ειδήσεων με μια πολιτική καρέκλα. Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο έπεσε και για ένα άλλο λόγο και το κρατιέται σε αυτά τα επίπεδα για ένα άλλο λόγο, το οποίο το λένε. Το υποσύστημα το ουκρανικό, που είναι 137 BCM, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερο και από το σύνολο των δύο κατεστραμμένων Nord Stream 1 και Nord Stream 2, που είναι 110. Και πολύ πιο μεγάλο από το Yamal Europe, που είναι 35 BCM. 137 BCM. Όχι απλά λειτουργεί κανονικά, αλλά μεταφέρει διπλάσιες ποσότητες από ό,τι μετέφερε πέρυσι. Και τις παραδίδει ρωσικό φυσικό αέριο που περνάει μέσα από το απαστράπτον ουκρανικό δίκτυο και πάει και το παραδίδει στην Ευρώπη. Οι Ρώσοι δηλαδή, εκτός αυτό που σας είπα για τη Βουλγαρία, πουλάνε φυσικό αέριο και πληρώνουν περίπου 4 δις δολάρια κάθε χρόνο τέλη διακομιστικά στην Ουκρανία. Περνάει το ρωσικό αέριο μέσα από το έδαφος της Ουκρανίας και πάει στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και παραδίδεται. Λοιπόν, θα κλείσουμε διαφορετικά σήμερα. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Ενώ συμβαίνουν αυτά με τις τιμές στην ενέργεια, διατυπώνεται μία πρώιμα σκέψη, αλλά μπορεί να τη βρούμε μπροστά μας, ότι το ράλι των τιμών στο ράφι θα μας έρθει από άλλο δρόμο ενδεχομένως. Ναι, βέβαια. Ετοιμάζουμε να έρθω πίσω για αυτό το πράγμα, διότι δεν ξέρω, εδώ έχουμε μάθει στην τη χώρα να γίνεται πρώτα η καταστροφή και μετά σαν τις μερολογίστρες στη Σμύρνη να βγαίνουν στα σκαλοπάτια και να κλαίμε. Δηλαδή, εφόσον τα πράγματα τα βλέπουμε να έρχονται, πρέπει να προετοιμαστούμε. Και εδώ υπάρχει κάτι το οποίο κάποιοι επιχαίρονται για την καλοκαιρία. Η καλοκαιρία μπορεί να λειτουργήσει θετικά στις τιμές. Μπορεί να έφερε, ας πούμε, να είδαμε καλό στις τσέπες μας. Δεν είδαμε, αφήστε το τώρα αυτό, γιατί εξηγήσαμε γιατί δεν είδαμε. Ναι, αλλά όμως, προσέξτε,
υπάρχει κάτι το οποίο κρύβεται από κάτω, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό. Τα φυτά, τα δέντρα, τα οροφόρα, παράδειγμα στα μήλα, έτσι. Για να καρποφορήσουν πρέπει να αισθανθούν χειμώνα, να το πω έτσι λαϊκά. Πρέπει να αισθανθούν ότι υπάρχει χειμώνας. Αν λοιπόν τώρα δεν υπάρξει χειμώνας αυτή την περίοδο, η καρποφορία των δέντρων στο τέλος της καλλιεργητικής σεζόν μπορεί να είναι μειωμένη από 30 έως και 50%. Διότι τα φυτά, να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος, είναι μπερδεμένα αυτή τη στιγμή. Νομίζουν ότι έχουμε άνοιξη. Και δεν γίνονται όλες οι διαδικασίες μέσα, αυτές οι χημικές που πρέπει να γίνουν, για να μπορέσει να γίνει το μπου μέσα στο δέντρο και να αρχίσει η καρποφορία, ο ανθός και η καρποφορία μετά. Αυτή τη στιγμή είναι το έχουν καταμπερδευτεί πολλές όψιμες καλλιέργειες αυτή τη στιγμή, ειδικά στα δέντρα. Συν ότι στα, πώς το λένε, στα θερμοκήπια που μας δίνουν τα προϊόντα τα οποία είναι αυτά που λέμε το θερμοκηπίου, δεν είναι της εξωτερικής παραγωγής, πλέον οι άνθρωποι για να μπορέσουν να προσωπιώσουν την κατάσταση αυτή στα φυτά τους, αναγκάζονται και εξοδεύουν διπλάσια σχεδόν ενέργεια για να δημιουργήσουν τις συνθήκες εντός του θερμοκηπίου που πρέπει. Αυτά λοιπόν, ξέρετε που θα βγούνε. Θα βγούνε όταν καθίσουμε μετά και κάνουμε την καταμέτρηση. Τι συνέβη με την παραγωγή? Α, ήταν πεσμένη αυτή η παραγωγή αυτών των κατηγοριών κατά 30, 40, 50%. Τι θα γίνει στις τιμές, κύριε Σαχίνη? Πείτε μου. Αυτό ως απάντηση και στους προηγούμενους ακροατές που ρωτούσαν για τον Υπουργό, ο οποίος είδε αποκλιμάκωση. Τι αποκλιμάκωση? Αποκλιμάκωση για να γίνει αυτή τη στιγμή θα πρέπει οι ρυθμοί της πτώσης να είναι αρνητικοί, να έχουμε δηλαδή πληθωρισμό ο οποίος να είναι με αρνητικό πρόσημο. Όταν ο πληθωρισμός έρχεται και προστίθεται και παραμένει εκεί σε αυτά τα επίπεδα, μιλάμε για αποκλιμάκωση, κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα. Μας κάνα την καρδιά περιβόλυπα. Όλα αυτά μεταξύ τους, και συγγνώμη που σας τώρα το χρόνο σας, όλα αυτά μεταξύ τους συνδέονται ως κρίκος σε μία αλυσίδα οικονομικών γεγονότων. Δηλαδή όταν μια χώρα αυτή τη στιγμή εδώ περιμένει ότι θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση των τιμών του πληθωρισμού, η αποκλιμάκωση, αν δηλαδή ο πληθωρισμός δεν είναι 11-12% και είναι 7-8-9%, αυτό πιστεύετε ότι έχει καμία διαφοροποίηση στο συνολικό το κλίμα? Έρχεται αυτή τη στιγμή, εκτός ότι επηρεάζονται πλέον πολύ άγρια οι οικονομίες των ημιαγωγών, οι οικονομίες δομικές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, αρχίζει και επηρεάζεται η ικανότητα του ανθρώπου να συντηρείται. Το ξέρει ο κύριος Υπουργός σήμερα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και δεν ψωνίζουν με το κιλό αλλά με το τεμάχιο. Και μιλάω για ντομάτες, λεμόνια και τέτοια, το ξέρει. Βγήκανε ποτέ incognito? Όχι με τους 30 αστυνομικούς που κουβαλάνε τους 5 χαμπάρια ο κόσμος, incognito. Να πάνε και να δουν τι γίνεται στις λαϊκές και ειδικά στα σούπερ μάρκετ. Incognito να βγούνε. Το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων έχει καταρακωθεί σε απίστευτα επίπεδα. Εκτός του ότι όντως έχουμε πάει 30, 40, 50 χρόνια πριν και στην συναλλαγματική ισοτιμία και στον πληθωρισμό και σε όλους τους δείκτες. Αυτό το οποίο έχει όχι τσαλακωθεί απλά, καταρακωθεί, είναι το βιωτικό επίπεδο των χαμηλόμισθων Ευρωπαίων και Ελλήνων, οι οποίοι είναι αναχώρα από 25 έως και 35%, οι οποίοι δεν μπορούν να διαβιώσουν, δεν μπορούν να ζήσουν αυτή τη στιγμή, διότι τα έξοδά τους είναι 30 με 40% περισσότερα από τα έσοδά τους. Αυτούς τι θα κάνει? Θα συνεχίζει τα επιδόματα? Για τους αγρότες που έχουν φύγει και έχουν εγκαταλείψει την παραγωγή και έχουν μπει στην ανεργία από το 21 ή έχουν αλλάξει επαγγέλμα, τι θα κάνει? Θα τους φέρει πίσω ή θα χαθεί η τεχνογνωσία και μετά θα πρέπει να εισάγουμε αγρότες από το Πακιστάν ή από το Αφγανιστάν, δεν ξέρω και εγώ από πού? Τι θα γίνει με αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι που πρέπει να τον απασχολούν τον Υπουργό και την αξιωματική αντιπολίτευση και την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, και όχι να κάθεται να συζητάνε άλλα αντάλλα.
Δηλαδή, και να έχουν καταμπερδέψει τον κόσμο επί της ουσίας, όλοι τους είναι υπεύθυνοι. Γιατί όλοι τους έχουν συνομολογήσει την αποβιομηχάνηση της χώρας, την αποαγροτοποίηση της χώρας, την αποαλλιευτική πολιτική αυτή, η οποία έκοψαν τα σκάφη προκειμένου να μπορούν οι Τούρκοι να οργώνουν ελεύθερα στο Αιγαίο, και τώρα κάθονται και ψάχνουν να βρουν ποιος εσχροκερδεί. Ποιος εσχροκερδεί? Αυτός που κατέστρεψε όλα αυτά. Γιώργος... Και δημιούργησε μια οικονομία η οποία στηρίζεται κατά 70% στην κατανάλωση, 75% στην κατανάλωση, και δεν μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Και ξέρετε, όταν υπάρχει ένα, δύο, τρία χρόνια ζημιές και υπάρχουν δομικές καταστροφές σε αυτούς τους κλάδους, αυτά δεν πατάς ένα κουμπί, κύριε Σαχίνη και Ανακάμπτουν. Προφανώς. Η ζημιά προφανώς έχει προσθετική αξία. Και όσο δεν λύνεται. Λοιπόν, και για να σας απαντήσω μια και καλή, γιατί ξέρετε, δεν έχω πει ποτέ να απαντώ σε ερωτήματα. Και να κλείσω με αυτό. Και το 23 θα υπάρξουν αυξημένες τιμές στα προϊόντα, ειδικά στα βασικά διατροφικά αγαθά, με αυτά τα οποία τρέφονται οι χαμηλόμισθοι. Διότι ξέχασα να σας πω ότι ο πληθωρισμός είναι ταξικός. Δεν ισχύει ο πληθωρισμός για τα υψηλότερα στρώματα, για αυτούς που τρώνε δηλαδή άλλο είδους, έχουν άλλο είδους διατροφικές συνήθειες από τους χαμηλόμισθους και τρέφονται με άλλα πράγματα. Εκεί ο πληθωρισμός είναι ούτε ο μισός. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι και το 23 θα έχουμε αυξήσει τις τιμές και το 24 θα υπάρξουν αυξήσεις, και η κρίση θα συνεχιστεί και το 23 και το 24. Να βγουν και να πούν αλήθεια στον κόσμο, και ότι ακόμα και αν δεν γίνει κανένας πόλεμος, η ζημιά αυτή θέλει πολλά χρόνια για να επουλωθεί. Γιώργος Σαδαλής, στον επίλογο τα είπε όλα. Τον ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.